Κύριε Ποδουλάκη, στη συγκυρία, σε μια πολύ ιδιαίτερη, ιδιόμορφη και δύσκολη συγκυρία που βρισκόμαστε, ποιες πολιτικές εφαρμόζει η εταιρεία για τη στήριξη των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών, έτσι, που είναι μια ολόκληρη αλυσίδα? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτόγνωρες εποχές όπου υπάρχουν συνδυασμοί περίεργοι πληθωρισμού, επιτοκιών, αυξήσεις κόστους ενέργειας και κόστους παραγωγής. Η εταιρεία πάντα ήταν μαζί με τους αγρότες, παραμένει μαζί με τους αγρότες, τους στηρίζουμε όσο μπορούμε. Έχουμε προβεί για τη στήριξη των αγροτών, πώς θα μπορούσε να γίνει, με ποιο άλλο τρόπο. Ο βασικός τρόπος και η προτεραιότητά μας είναι να είναι υγιείς και οικονομικά ανθυροί. Άρα οι τιμές στις οποίες καταβάλουν στους αγρότες τα 21 και 22 καλλιεργητικές περιόδους έχουν αυξηθεί και καταβάλουμε 60 με 80% παραπάνω τίμημα από ό,τι πριν, το οποίο παράλληλα με τις προκαταβολές όπου χρειάζονται και με ενίσχυση για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, πραγματικά βοηθάει τους αγρότες να παραμείνουν ενεργοί, να είναι ικανοποιημένοι και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια περίοδο που έχουν πολύ αυξημένα κόστη. Απ' την άλλη πλευρά, η εταιρεία ως προς τον καταναλωτή κάνει πραγματικά μεγάλα βήματα και μεγάλη προσπάθεια. Απορροφάει από όλα αυτά τα κόστη που είπαμε προηγουμένως για τους αγρότες, για την πρώτη ύλη. Ξέρετε, ο ηλεκτρισμός είναι 100% πάνω, το φυσικό αέριο είναι 300% πάνω, οι μεταφορές 80% πάνω, τα υλικά συσκευασίας περίπου 35% πάνω. Παντού έχουμε μία πίεση κόστους. Από αυτό το κομμάτι, όλο και από τους παραγωγούς, το περίπου 60% το απορροφάει η εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει κάποια επίπτωση στα αποτελέσματά της, το οποίο προσπαθεί να ξεπεράσει, διευρύνοντας και μεγαλώνοντας την αγορά και μπαίνοντας σε νέες προϊόντικες κατηγορίες. Πώς είχε εξελιχθεί το πρόγραμμα της συμβολαϊκής τα τελευταία 5 χρόνια και ποιες είναι οι προοπτικές του για το άμεσο μέλλον? Η συμβολαϊκή γεωργία είναι για το Μπαρμπαστάθι η πεμπτουσία της συνεργασίας με τους παραγωγούς, όπου μαζί προχωράμε για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε και να έχουμε τα προϊόντα που έχουμε. Τα τελευταία 5 χρόνια ο Μπαρμπαστάθις έχει αναπτύξει τη συμβολαϊκή γεωργία και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τις έχει αυξήσει κατά 50%. Ο στόχος είναι από εδώ και πέρα, στην επόμενη τριετία, τετραετία, να έχουμε ένα διπλασιασμό αυτού, δηλαδή από τα 30-32 χιλιάδες στρέμματα να πάμε στα 65-70 χιλιάδες στρέμματα. Είναι προτεραιότητά μας να στηρίξουμε τους Έλληνες παραγωγούς και την ελληνική παραγωγή, η οποία πραγματικά διαφέρει και έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα μπορέσει να μας δώσει και δυνατότητες σοβαρές εξαγωγών, τις οποίες λόγω μειωμένης παραγωγής αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε.